Χαίρετε. Μην ξεχνάτε άγραφα, χαίρετε. Έλα. Έλα, καλώς το. Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα χθες. Πού σταμάτησα, δεν θυμάμαι. Ναι, για να προλάβω τον κακό. Το μπάσκετ. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν ιδέα. Το έχουν αποδείξει τόσες φορές. Κάθε χρόνο πανηγυρίζω το καλοκαίρι και κλαίνε το χειμώνα. Και ξαναφτιάχνουν την ομάδα το μηδέν. Πού ακούστηκε αυτό, μόνο στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά. Να διαλύεις όλη την ομάδα, φέρνεις κάθε χρόνο μια καραβιά παίχτες. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνεις ομάδα. Μόνο στο Παναθηναϊκό συμβαίνουν αυτά. Κάτσε, είναι πρωτοφανή αυτά που συμβαίνουν. Διώχνεις όλους τους παίχτες. Είναι τραγικό λάθος αυτό. Για να καταλάβω... Κάθε χρόνο τα ίδια. Ναι, μισό λεπτό για να καταλάβω το σκεπτικό σου. Πριν από μια εβδομάδα μου λέγεις άλλα. Μου λέγεις ότι τα βλέπω καλά τα πράγματα. Αλλά βλέπω τώρα ότι πάει να σταυρώσει δουλειά. Και αυτό φωνάζω. Σε ποιο κομμάτι. Λοιπόν, δεν διώχνεις όλους τους παίχτες. Από την αρχή τα είχα πει και τον Πατρίδη. Δεν λέω σε σένα τώρα εγώ αυτά. Εσύ αυτά δεν τα κατέχεις καλά. Παναθηναϊκός είσαι, αλλά αυτά δεν τα κατέχεις καλά. Τα ακούω, τα λέω σε σένα και τα ακούω σε οι άλλοι. Για τους άλλους τα λέω. Για αυτούς τι πάει η καμπάνα. Λοιπόν, διώχνεις τον Πονίτικα. Τους έλεγα μην τον διώχνεις. Μόνο αν βρει, αν πάρεις σεζόνια. Εάν πάρεις σεζόνια που δεν θα πάρεις, δεν τον αφήνει Ρεάλ, μην τον διώχνεις. Τον πήρε ο Μπράντοβιτς. Λες και το ξέρα. Γιατί δεν είναι βλάκας. Είναι all around player. Κάνει πολλές δουλειές μέσα στο κήπεδο εκεί που εγώ τον έχω, τον ονόμασα από Πολωνός εργάτης. Πολωνός εργάτης. Είναι ονομαστή η Πολωνή εργάτης. Πολωνός εργάτης, πειθαρχημένος, παραγωγικός. Λοιπόν, τώρα αφήστε να πάει εκεί. Έχουμε τώρα τον Λί. Είναι να πάει στη Βιλερμπάν. Γιατί να πάει στη Βιλερμπάν. Για να μας σκίσει. Για να μας σκίσει τα παγίδα με τη Βιλερμπάν. Ηρέμησε, Ανάσταση. Αφού ήταν ο καλύτερος παίκτης στην περσινή ομάδα και με διαφορά. Ναι, κάτσε λίγο. Τα έπεσε χθες αυτά όμως. Επανάληψη σε στην μη τρυπάτηση μαζίτρο. Έχω να κάνω με βλάκες. Ηρέμησε, μη χαρακτηρίζεις. Μη χαρακτηρίζεις ό,τι θες να πούμε. Περίμενε. Έλα. Δεν θα χαρακτηρίζεις. Τελευταία φορά. Τελευταία φορά. Στην χαρίζα. Θα σε ρωτάω ό,τι θέλω. Στην χαρίζα. Εγώ θα απαντώ. Όχι. Όπως θέλω δεν εγώ. Θα χαρακτηρίζεις. Άμα θέλω να απαντάς έτσι, λοιπόν, στο καφενείο. Μας έχουν πρίξει με το πεδίο. Δεν θα χαρακτηρίζεις. Συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε, ναι. Λοιπόν. Με το τόρσε μας έχουν πρίξει. Δεν έρχεται. Δεν τον αφήνει ο κότς. Δεν είναι ο είπαμε χθες αυτά, μου τα πες. Δεν τον αφήνει ο κότς, δεν το καταλαβαίνουν εδώ. Οι άνθρωποι είναι, πρέπει να ανοίξουμε την κεφάλα τους, να δούμε τι υπάρχει μέσα. Βάζω στοίχημα μυαλό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τελείωσε. Δεύτερον, ο Μιχάλιουκ, πάρα πολλά αυτό λέει. Δεν του χτυπάει τη ζέα ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω ο Μπαρτζόκας ότι έχει μεγάλες επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Όχι όλοι βέβαια, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχιών του πέντες που διαλέγει. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ξέρει πάλι είπα. Πάρτορα. Αλλά δεν βλέπω να έχετε κι αυτός. Θέλει να πάει στο NBA. Οπότε βλέπω να κάνω στα κρύα του Λουτρού. Και ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Πες του Λί να μην υπογράψει, να περιμένει. Εγώ θα του πω του Λί να μην υπογράψει. Όχι, δεν το λέω σε σένα. Σε ποιον το λέω σε αυτούς που παριστάνουνε τους GM στο Παναθηναϊκό. Τους ειδικούς που είναι ανειδίκευτοι. Οι ειδικοί που είναι ανειδίκευτοι. Γιατί η χώρα το έχει πληρώσει ακριβά αυτό. Με τους ειδικούς που είναι ανειδίκευτοι. Το έχει πληρώσει ακριβά λοιπόν στο μπάσκετ παντού. Παντού. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Ακατάλληλοι άνθρωποι σε θέση σκληριά. Μεγάλο πρόβλημα αυτή τη χώρα. Πού να προκόψει. Λοιπόν, πείτε να... Πέστε του να περιμένει. Γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα. Διώξε τον Αραβάνι. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Και γιατί διάβασα κάτι σχόλια. Για τον Πεχταράτο Σίμανιτς. Η μπασκετική του Παναθηναϊκού. Ρε Σουργέλο είναι ρε. Ήσυχα, είναι μια κλάση πάνω. Ο Σεζόνι από αυτόν. Θα πει στο Παναθηναϊκό. Τι γίνεται στον Αναστάση. Τι γίνεται στο NBA. Δεν ξέρει ο Αναστάσης. Δεν ξέρετε εσείς. Η μπασκετική του υλικού νερού. Ηρέμησε λίγο Αναστάση. Ηρέμησε. Μια κλάση κάτω από το Σεζόνι. Μη φωνάζεις ρε παιδί μου. Μη φωνάζεις βραδιάτικα. Ρε μη φωνάζεις σου λέω. Μία, δύο, πέντε, δέκα, μη φωνάζεις. Δεν ξέρουνε. Ναι, δεν ξέρουνε, ξέρω Αναστάσεις, μη φωνάζεις. Ναι, δεν ξέρουνε. Μη φωνάζεις, να συνοηθούμε. Γρυκόνης. Περίμενε, έλα.
Ποιος έγραψε. Περίμενε, μωρέ. Περίμενε λίγο. Ποιος έγραψε για το Σίμανιτς ότι είναι κλάση ανώτερη. Πού. Παρουσιάζεται αυτά που λέω. Ποιος. Στο YouTube. Και βγήκαν εκεί πέρα κάτι, μην πω τώρα, οι ειδικοί, οι μπασκετικοί του Παναθηναϊκού, που είναι απάσχετοι, και γράφουν αυτές τις βλακίες. Δεν ξέρω να στάσεις το Σίμανιτς. Περιμένω από εσάς να μου το πείτε. Μου στέλνει ένας από αυτούς που έχει γράψει. Μου στέλνει ένας από αυτούς που έχει γράψει εκεί. Ρώτα τον γιατί δεν έπιασε ο Νατς Μήτρου Λόγκ και το σχολάσανε την Αρμάνη. Γιατί η Αρμάνη ήταν κολοχανίο πέρυσι. Ρε, τι έχουμε πάθει. Ποιος έπιασε πέρυσι στην Αρμάνη. Πες μου έναν παίκτη που διακρίνεσαι πέρυσι στην Αρμάνη. Ήταν κολοχανίο. Αν η ομάδα ήταν δομημένη, θα το δεις φέτος στη Ζάλκη που είναι ομάδα βασκετική. Ομάδα με αρχές. Ομάδα δομημένη. Θα τον δείτε. Εσύ που έρθες το μήνυμα, θα δαγκώσεις τη γλώσσα σου. Άσχετε. Με τον Σίμανιτς, τον Πεκταρά! Ποιος σου είπε για τον Σίμανιτς, δεν έχω καταλάβει και έχεις τρελαθεί. Έτσι εκεί, στο YouTube να δεις, τι βλακίες γράφουν. Εντάξει, ρέμψε, δεν θέλω. Να σου πω, σου έχω πει δεν θα χαρακτηρίζεις. Λοιπόν, θα πεις ότι θες, δεν θα χαρακτηρίζεις. Κάτσε τώρα. Όχι Γκριγκόνης και Γκριγκόνης, δεν θα χαρακτηρίζεις. Δεν κάνει. Μπροστά τα βάζει πίσω να τρώει. Τα είπαμε και χθες αυτά. Ένα τύπιο, δεν νερό. Τα είπαμε και χθες αυτά, τα ίδια μου λες κάθε μέρα. Ναι, είναι, πάνε να πάρουν αυτόν, δεν κάνει. Διόκτονα. Ποιον. Δεν λέω για σένα. Ποιον πάνε να πάρουνε, λέω. Δεν λέω για μένα. Ποιον παίκτη να πάρουνε. Ή αν δεν πάρει τον Μιχάλη, θα πάρει τον Ι. Που παίζει διάμυνα. Τα βάζει μπροστά και πίσω, παίζει διάμυνα. Θέλω παίκτες που να είναι και στις δύο πλευρές του παρκέ ισορροπημένοι. Να προσφέρουν και στις δύο πλευρές του παρκέ. Όταν ο παίκτης βγαίνει ή επιθετικά ή αμυντικά, θα το έχω πει 100 φορές. Δεν κάνει για την Ευρωλίγκα. Είναι μαύρη τρύπα. Ποιος να πάρει. Είναι μαύρη τρύπα. Δεν τα καταλαβαίνουνε βλάκες. Έλα. Καλό βράδυ. Όχι. Μία, δύο, πέντε. Σου δώσα τρεις ευκαιρίες. Πώς θα γίνει τώρα. Να χαρακτηρίσεις όλη την ώρα. Τι σπάς δύο μέρες τώρα. Καλά ήσουν αίρεμος σε καταστολή.